Focus Live μέρος δεύτερο. Αύριο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για τη χώρα μας. Τέτοια ώρα θα έχει συνέλθει ήδη το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής, μάλλον το έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής, και θα συζητηθεί ειδικά το θέμα της Ελλάδας και να δούμε τι μέλη γενέστε. Οι προβλέψεις δεν είναι εύκολες. Πάντως, ένα πιθανό σενάριο, όσοι είναι έτσι λίγο αισιόδοξοι, είναι υπέρ μιας ενδιάμεσης λύσης που θα κρατήσει το Σεπτέμβριο. Και θα μας δοθούν κάποια χρήματα για να πληρώσουμε αυτές τις άμεσες υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και Αύγουστο. Όμως εδώ εμείς έχουμε ανοίξει μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Αλέξανδρο Κορομιλά, τον κύριο Γιώργο Κορομιλά, είπα ανάποδα τα ονόματά σας, και τον κύριο Αλέξανδρο Σταυρούλια. Ο κύριος Κορομιλάς είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών και ο κύριος Σταυρούλιας είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι η ανεργία. Κύριε Κορομιλά, και από την άλλη μεριά υπάρχει η απουσία επενδύσεων, είτε από Έλληνες είτε από ανθρώπους από το εξωτερικό. Και πολλοί προβάλλουν το θέμα της φορολογίας, ότι είναι μια κατάσταση που είναι μη ελεγχόμενη, γιατί κάθε χρόνο ισχύουν άλλα πράγματα, ότι η φορολογία δεν είναι ένα στοιχείο που να τους κάνει να νιώθουν σταθερότητα σε μια επένδυση που θα κάνουν, και βέβαια σύν όλο το περιβάλλον το αρνητικό που υπάρχει, αποτρέπει τον οποιοδήποτε να επενδύσει. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το ειδικό θέμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, λειτουργεί αποτρεπτικά. Και λειτουργεί αποτρεπτικά γιατί και στο εξωτερικό γίνονται αλλαγές πάνω στη φορολόγηση για δημοσιονομικούς και μόνο λόγους, αλλά αυτές ανακοινώνονται στη Γαλλία ειδικά, νομοσχέδιο περίπου τον Νοέμβριο, δεν κάνω λάθος, για πράγματα που θα ισχύσουν στις δηλώσεις της μεθεπόμενης χρονιάς, δηλαδή το εισοδήματα ακριβώς της επόμενης. Εδώ πέρα τι βλέπουμε, μεσούσεις της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μήνυ φορολογικό νομοσχέδιο. Το είδαμε προχθές. Ναι, στην προηγούμενη Τετάρτη. Που ανέτρεπε πράγματα που είχαν να κάνουν με τη φορολογία. Και δηλώσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί. Θα δηλώσουμε για το 2014. Και για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Όταν λοιπόν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες ευνοούνται, άρα δεν σημαίνει ότι τα βάρη τα φορολογικά για να αναπληρωθούν τα νούμερα που έχουν καταγραφεί στον προϋπολογισμό θα πρέπει να επιμεριστούν στους άλλους. Να λοιπόν γιατί αυξήσει το ένα, γιατί αυξήσει το άλλο. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα που δείξατε. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει όταν αυτή τη στιγμή έχει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι καθαρά αντιαναπτυξιακό, αντιεπενδυτικό. Άλλο να λες, έχω 26% συντελεστή στα κέρδη και 10% επιπλέον στα διανεμόμενα κέρδη, αυτό οδηγεί σε ένα effective tax rate περίπου 33,4%. Αν λοιπόν ήθελες να το κάνεις αναπτυξιακό, θα έλεγες 15% στα κέρδη τα συνολικά και το υπόλοιπο μέχρι να πας στα διανεμόμενα. Ότι όταν διανεμηθεί και πάει στη τσέπη του κάθε μετόχου, εταίρου και επενδυτή, να έχει σε κάθε περίπτωση τη φορολόγησή του κανονικά, ώστε να συμβαδίσουν οι φορολογικοί συντελεστές και με τους άλλους. Αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Να παραμείνουν και πολλά κέρδη μέσα στις επιχειρήσεις, να μην διανεμώνται, άρα να επανεπενδύονται. Επανεπένδυση σημαίνει και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό όμως θα έπρεπε να είναι και σε μια σταθερή βάση. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί εμείς κρίνουμε πόσα δις θέλουμε να βγάλουμε, να καλύψουμε εκείνη την τρύπα, τι μας είπε ο ένας θεσμός, τι μας είπε ο δεύτερος θεσμός. Δηλαδή, πώς θα τα μπαλώσουμε αυτά, θα ανεβάσουμε. Ακούσατε πριν λίγο καιρό τα εταιρικά κέρδη στο 29%. Ακριβώς. Ακούστηκε από το 26% στο 29%. Προκαταβολή στο 100%. Για κάτσε ρε θείο, θα το πω έτσι ομά. Ναι, πώς είναι τα βρω δυνατόν να τα βρω εγώ και να σε πάω και σε ένα φόρο 100%. Δηλαδή και προκαταβολή 100%. Δηλαδή καταλαβαίνετε στα 100 χιλιάρικα. Αν υπολογίσουμε πρακτικά τι σημαίνει ότι κέρδισε κάποιος επιχειρηματίας 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, ότι θα δώσει 29. Λοιπόν, φόρο και άλλα 29 προκαταβολή. Είναι 58. Και στα 104% εισφορά αλληλεγγύης είναι 62. Λοιπόν, δεν γίνεται μεγάλε, λέει ο επιχειρηματίας. Βρες άλλο να δουλεύει για σένα. Δεν μπορεί να δεν μπορώ να δουλεύω. Εγώ τώρα πάω στα 70. Τα δύο τρίτα. Και παραπάνω να μου τα πάρεις εσύ. Γιατί, τι μου προσφέρεις? Υγεία, πρέπει να την πληρώσω. Παιδεία, αυτό πρέπει να την θέμα πληρώσω. Το ασφάλεια, μας εκεί. Αν το θέμα μας με την εφορία είναι η ανταποδοτικότητα, είναι το πιο σοβαρό θέμα. Δηλαδή, κατά πόσον αυτό που δίνω έχει μια ανταποδοτικότητα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Και θα έρθω σε ένα ειδικό θέμα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Σταυρούλια, τι άλλαξε με την φορολόγηση, μάλλον με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων μέσω ίντερνετ.
Πόσο διαφορετική είναι η δουλειά σας τώρα, ας πούμε. Πολλά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ πέρυσι, ειδικά. Φέτος λιγότερο, δηλαδή, είναι πάρα πολύ. Συστήματα. Για μένα, αν θέλετε. Λοιπόν, διότι εμείς είμαστε ενδιάμεση μεταξύ φορολογουμένου κράτους. Για μένα είναι ένα σύστημα το οποίο μας παραταλαιπώρησε. Εν τούτης, είναι σωστό. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι κάποτε πρέπει να γίνει. Δηλαδή να απογορεύεται τώρα λοιπόν να πηγαίνει ο κάθε συνταξιούχος ή ο κάθε εργαζόμενος σε μία ουρά λοιπόν και να στείνεται για να δώσει τη δήλωσή του. Το σύστημα δεν είναι που μας ταλαιπωρεί. Ο τρόπος λοιπόν που έχουμε να λογοδοτήσουμε εμείς για το κράτος απέναντι στο φορολογούμενο, εκείνο είναι το δύσκολο. Ότι έρχεται σε εμάς και πιστεύει ότι ξέρετε πόσες φορές. Επειδή του βγάζετε εσείς το φόρο από την αρχή, ξέρετε, είναι σαν να τα παίρνουμε εμείς. Ναι, αρχίζει και σου λέει γιατί μου έβγαλες τόσο πολλά. Ξέρετε λοιπόν ότι πολλές φορές όταν κάνει κάποιο συνάδελφο στη δήλωση. Λοιπόν, και βγαίνει κανένα φόρο τσούχτερο, έρχεται και μου λέει: κύριε Αλέξη, μπορεί να το δει εσύ, μήπως μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Με έχει ταυτίσει εμένα, τον κύριο Κορομιλά, τον κάθε λογιστή μας, έχει ταυτίσει με το κράτος εκείνη τη στιγμή. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Και προσέξτε τι γίνεται. Εάν εμείς οι λογιστές που ασχολούμεθα με το χώρο, εάν μας είχε πείσει το κράτος ότι είναι δίκαιο απέναντι στον επιχειρηματία, στο φορολογούμενο, θα μπορούσαμε και εμείς να συμβάλλουμε. Μας εκθέτει και μας εκθέτει επανειλημμένα. Εάν έρθετε στο γραφείο σήμερα του κυρίου Κορομιλά, στο δικό μου, και μας πείτε θέλω να κάνω μία ΑΕ, μία ΕΠΕ, και κάνουμε μία μελέτη οικονομοτεχνική και λέμε ότι κύριε έχει 26% συντελεστή φορολόγηση, αυτά, αυτή είναι η business. Αυτά ανατρέπονται λες. Έρχεται λοιπόν μετά από τρεις μήνες και σου λέει 29. Και εσύ λες, καλά βρε Κορομιλά, βρε Σταυρούλια, με δουλεύατε. Αυτό που σας λέω έχει συμβεί. Μας εκθέτει το δημόσιο απέναντι στους πελάτες μας και δεν μας αφήνει να το υπερασπιστούμε. Εάν μας αφήσει, μας δώσει εχέγγυα να το υπερασπιστούμε, θα το υπερασπιστούμε το δημόσιο. Όσο μας εκθέτει, δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Κορομιλά, πολλές χώρες που έχουν ένα σοβαρότερο φορολογικό σύστημα από εμάς, όπως ξέρετε, έχουν. Απευθείας, δηλαδή, ο πολίτης πληρώνει από τις κρατήσεις που του γίνονται από το μισθό του, αν δεν έχει ελεύθερο επάγγελμα, και δεν κάνει ούτε καν φορολογική δήλωση. Ένα τέτοιο απλό σύστημα, γιατί δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Αυτό είναι που υλοποιείται σιγά-σιγά στη χώρα μας. Αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Υλοποιείται σιγά-σιγά. Ναι. Μα σήμερα ο μισθωτός συνταξιούχος, η παρακράτηση, αν δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, η παρακράτηση του έχει εξαντλήσει ουσιαστικά την υποχρέωση τη φορολογική. Απλώς τα νούμερα πηγαίνουν ήδη έτοιμα με ηλεκτρονική διαβίβαση κλπ. Υπάρχουν πάνω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ουσιαστικά συμφωνεί και το στέλνει. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι πλέον το κομμάτι της δήλωσης. Σιγά σιγά υλοποιείται. Το καλό είναι ότι έχουμε πλέον ανεξαρτητοποίηση της φορολογικής διοίκησης σε ένα μεγάλο βαθμό σε σχέση με την πολιτική ηγεσία πάνω σε θέματα. Δηλαδή η πολιτική ηγεσία. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει κάποια πράγματα, τα περνάει στη Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί πέρα έχει μια φορολογική διοίκηση που τα βλέπει ανεξάρτητα αυτά και είναι σημαντικότατο. Απλώς θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, θέλει πολύ δουλειά από όλους για να μπορέσει να φτάσει αυτό σε ένα επίπεδο που να πάψουν να υπάρχουν προβλήματα. Και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Όχι οφειλόμενα σε φορολογική διοίκηση, οφειλόμενα στον εκάστοτε πολιτικό. Προϊστάμενο, ναι. ο οποίος μεσούσης των δηλώσεων αποφασίζει να κάνει φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτό είναι απαράδεκτα πράγματα. Τώρα, αυτό δυναμητίζει τα πάντα. Εσείς που βλέπετε έτσι, κύριε, να πάμε σε εσάς κύριε Σταυρούλια, που βλέπετε έτσι στην καθημερινότητα λίγο την κατάσταση, πού νομίζετε πρέπει να εντοπιστεί το ενδιαφέρον του κράτους για να υπάρχει και μια εισπραξιμότητα από την άλλη και, και ταυτόχρονα να γίνει και η ζωή καλύτερη των ανθρώπων που κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις και που τρέχουν σε φορείς και όλα αυτά τα πράγματα. Πού πρέπει να εντοπιστεί τώρα πια το ενδιαφέρον για να γίνει κάποτε ένα σύγχρονο κράτος που να έχει μια διαδικασία που η φοροδότησή μας να γίνεται με έναν ομαλό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος λοιπόν και η πορεία που έχει το κράτος δεν θα δώσει λύση. Δεν θα μπορέσει σε αυτή τη βάση πάνω να πορευτεί και να έχουμε κάποια λύση στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, μας δημιουργεί ένα τεράστιο πλέον πρόβλημα ο εξωτερικός δανεισμός. Ο οποίος εξωτερικός δανεισμός, όλοι όσοι ασχολούμεθα δηλαδή με αυτό το χώρο, βλέπουμε ότι το χρέος μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι διαχειρίσιμο. Στο μέλλον όμως δεν μπορεί αυτό, δεν είναι βιώσιμο αυτό το χρέος. Μην κοροϊδευόμαστε. Ανεξαρτήτως πολιτικής. Όταν λοιπόν η πολιτική ηγεσία έχει μόνο στόχο πώς θα προσαρμόσει τα έσοδα σε σχέση με τον εξωτερικό δανεισμό. Έχουμε ξεφύγει.
κατά την άποψή μου την ταπεινή, θα πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο αναπτυξιακό, να επανεκκινήσει η οικονομία, να πάρουμε μία περίοδο χάριτος, όπως θέλουν να στο πούνε λοιπόν οι θεσμοί, τα όργανα λοιπόν και οι λοιποί, όπως θέλουν να στο πούνε, να μας δώσουν μία περίοδο χάριτος, να επανακινήσει η οικονομία στη χώρα μας, να αρχίσει ο κόσμος να παράγει και μέσα από τον παραγόμενο πλούτο βεβαίως να πληρώσουμε και να αποπληρώσουμε και τις υποχρεώσεις μας. Τώρα, όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί τα τεχνικά κλιμάκια, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε γρήγορα σε αδιέξοδο. Και αν τη Δευτέρα, όπως λέτε εσείς, επιτευχθεί μια συμφωνία, δεν θα έχει ζωή παραπάνω από 3-4, άντε 5-6 μήνες. Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα της Ελλάδος όταν η μόνη παράμετρος που βάζουμε στο τραπέζι είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Πρέπει να επανακινήσει η οικονομία της Ελλάδος. Εάν επανακινήσει και η οικονομία, και θέσεις εργασίας θα δώσει και παραγόμενο πλούτο θα δώσει και θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να εξυπηρετήσουμε όποια δάνεια έχουμε. Όμως, κύριε Κορομιλά, έχουμε και τα ιδιωτικά δάνεια, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτά. Δηλαδή, οι ιδιώτες πόσα χρωστάνε στο κράτος. Και όπως ξέρετε, τα ληξιπρόθεσμα είναι πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Είναι πάνω από 70 δισεκατομμύρια και εγώ θεωρώ εις πράξη περίπου καμιά τριανταριά από αυτά. Τόσο πολλά, είστε αισιόδοξο. Ναι, καμιά τριανταριά τα υπολογίζω με αυτά που δημιουργήθηκαν και πέρυσι, ναι, Αλέξανδρα, γιατί είχαμε και τα τελευταία. Και πόσα θα δημιουργηθούν και φέτος, γιατί παραμένει ο ίδιος τρόπος φορολόγησης και πολλά δημιουργηθήκαν πέρυσι και ειδικά από φυσικά πρόσωπα. Είναι πρόστιμα μεγάλο ποσό από αυτά. Ένα πολύ μεγάλο από αυτό, γενικά τη δεξαμενή, είναι πρόστιμα και μάλιστα είναι εκτός από τα πρόστιμα που είναι για παραβατική συμπεριφορά, κουβουσού και τα σχετικά, υπήρχαν και πολλά από φύλλα ελέγχου, από παλιούς ελέγχους που είχαν γίνει με εξολογιστικούς προσδιορισμούς κλπ. Τεχνικά θέματα, ναι, μεν για τους τηλεθεατές, πολλά όμως δόθηκαν οι επιχειρηματίες εκείνης της εποχής. Και εδώ πέρα η πρόταση η οποία έχει γίνει και πρέπει να την αξιοποιήσει κάποια στιγμή και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι για όλα αυτά και για τις παλιές υποθέσεις που εκκρεμούν είτε ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα χρέη και τα σχετικά. Εκείνες αυτές θα πρέπει να μπει επάνω και να δει με ποιο τρόπο θα τις συμβιβάσει ώστε να εισρέψουν κάποια χρήματα που μεθαύριο θα διαγραφούν. Και να αποδεσμευτούν να λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες. Να λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας όταν του μπλοκάς τη φορολογική ενημερωτήτα, έχει τελειώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Με μια ΠΑΕ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα αναφέρουμε όνομα, είχε γίνει ένας πανικός με εικονικά τιμολόγια, τα οποία αφορούσαν και καλά στη φανέλα, διαφήμιση επιχειρήσεων κλπ. Πολλά εικονικά τιμολόγια. Η ΠΑΕ βρήκε το χρήμα και καθάρισε. Οι άλλοι εμπλεκόμενοι που είχαν πάρει τα τιμολόγια για τα σχετικά ακόμα τραβιούνται και προσπαθούν να ρυθμίσουν. Η εμπλοκή πέρασε σε αυτούς. Καθάρισε η ΠΑΕ αυτή. Ακριβώς. Ναι, οι υπόλοιποι, ναι, γιατί βρήκε το χρήμα, μπόρεσε, καθάρισε το ένα, καθάρισε το άλλο. Παρ' όλα αυτά οι ΠΑΕ εμφανίζονται συνήθως να χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους που λένε στο δημόσιο. Πώς θα καταφέρουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και εγώ πώς θα καταφέρουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει όμως μια μεγάλη υπόθεση, που αυτή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς τη γνωρίζουμε και ειδικά. Έχουν ζοριστεί τώρα τελευταία και έχουμε δει δηλαδή ότι έχουν ληφθεί και μέτρα και κυρώσεις. Δηλαδή, π.χ. λοιπόν η ΑΕΚ, π.χ. ο Όφη τώρα που παρακολουθούμε, λοιπόν ομάδες που. Εσάς ο Ατρόμητος δεν έχει πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην Ατρόμητο. Στην πόλη μας δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε πολύ καλούς των καταστάσεων, διότι εμείς έχουμε ένα πολύ καλό πρόεδρο, ο οποίος είναι νοικοκύρης όλα του και φαίνεται απ' όλα. Να επανέλθουμε λοιπόν στο προηγούμενο. Ναι, για να πάμε. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή και να πάμε στην ανάπτυξη που έλεγε προηγουμένως και ο Αλέξανδρος για το θέμα της ανάπτυξης. Ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε. Πρέπει αυτή η χώρα να αρχίσει να παράγει κάποια στιγμή. Και λοιπόν, ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ρήξη, ας την κάνουμε παραδείγματος χάρη με την κοινή αγροτική πολιτική και τα σχετικά. Να φύγουμε απ' έξω. Γιατί να καλλιεργούμε μπαμπάκια και να μην αφήσουμε να ξανανεύει και ο πρωτογενής τομέας. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που κάθονται στα καφενεία και περιμένουν τις επιδοτήσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Με εξαίρεση, αυτός είναι ο κανόνας. Υπάρχουν και εξαίρεση των νέων ειδικά ανθρώπων που γυρνάνε στην περιφέρεια και αρχίζουν να δουλεύουν πάνω στον αγροτικό τομέα. Να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε το δευτερογενή τομέα. Για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε το δευτερογενή τομέα που είναι ανύπαρκτος, βεβαίως που δεν έχουμε. Και να μην περιμένουμε με την πετσέτα στο χέρι και με το δίσκο μόνο να σερβίρουμε τους ξένους που έρχονται στον τουρισμό. Αλλάξουμε ένα μοντέλο στην οικονομία, να φύγουμε από το στενά καταναλωτικό μοντέλο,
εγώ που λέω γραβάτες, ο Αλέξανδρος που λέει μπλούζες και που λέει ένας τον άλλον, να μπορέσουμε να κάνουμε και μια παραγωγή, γιατί αυτό είναι το δεδομένο. Και όλο αυτό θέλει σαν ισχυρότερο πυλώνα το φορολογικό σύστημα. Ένα καλό φορολογικό νόμο έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Αν γίνει και πιο δίκαιος στον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος και των φυσικών, δηλαδή, και των νομικών προσώπων, αν βελτιωθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα γίνει ένας ίσως ο πιο ισχυρός άξονας για να μπορέσει σιγά σιγά αυτή η χώρα να ορθοποδήσει, να αρχίσει να παράγει και να αρχίσει σιγά σιγά να ξεπερνά τα προβλήματά της και να μην στέκεται, γιατί εμένα μου θυμίζει αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο ο οποίος είναι στο σύνδρομο στέρησης, γνωρίζετε πολύ καλά τι λέω, mm-hmm. και περιμένει τη δόση του. Πρέπει να πάψουμε πλέον να περιμένουμε τις δόσεις μας. Και πρέπει να δημιουργήσουμε από μόνοι μας παραγωγή δική την μας. Παραγωγή τη δικιά μας. Δεν μου λέτε τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία της κατάργησης του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, απέδωσε κάτι, κύριε Σταυρούλια? Νομίζω έγινε, αποσυμφορήθηκε κατά πολύ όλο το Υπουργείο Οικονομικών και οι επιχειρηματίες. Ξέρετε ότι ήταν μεγάλη εμπλοκή. Ο κώδικας ήταν απαρχαιωμένη μέθοδος τώρα. Να πηγαίνεις να το πας στα βιβλία, τώρα ήταν πολύ πίσω. Έχει απέδωση. Απέδωση. Πρακτικά απέδωσε. Τρόπος ελέγχου υπάρχει, κοιτάξτε τι γίνεται. Τρόπος ελέγχου υπάρχει και νομίζω ότι έχει εφαρμοστεί σε πολύ καλό, σε πολύ μεγάλο βαθμό ο έλεγχος. Υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος ελέγχου πάρα πολύ ευξημένος. Και όσοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι δεν θα τους πιάσουν, κάνουν λάθος. Δηλαδή, γιατί πολλοί έχουν παρασυρθεί και θεωρώντας, ειδικά μικροεπαγγελματίες, όχι επιχειρηματίες, επειδή είναι αθεώρητο, ποιος ξέρει, δεν το ξέρει κανένας, ας το εκδώσω. Αυτοί θα βρεθούν πολύ εκτεθειμένοι και οι ίδιοι και ο λήπτης του τιμολογίου περισσότερο. Νομίζω ότι απέδωσε. Ήταν ένα μέτρο το οποίο κάποια στιγμή έπρεπε να εφαρμοστεί. Όπως είπαμε, πολύ σωστά εφαρμόζεται λοιπόν και η μηχανογραφική, ας πούμε, λοιπόν, υποστήριξη στο φορολογουμένο που φεύγουν οι δηλώσεις από τα λογιστικά γραφεία ή από το σπίτι του, γιατί τώρα δεν είναι και τόσο δύσκολο, όπως λέει και ο συνάδελφος. Όταν είσαι μισθωτός ή συνταξιούχος, έρχονται προβεβαιωμένα στο φόρμα της δηλώσεώς σου λοιπόν τα στοιχεία. Θέλει βέβαια προσοχή, αλλά. Αυτοί οι τόκοι όμως έχουν εμπλέξει λίγο το σύστημα. Ναι, γι' αυτό λέμε να περάσουμε με τους συναδέλφους λογιστές φοροτεχνικούς. Πρέπει να περάσουν, Δηλαδή, ένα ευρώ. Για εξηγήστε μου το. Προσέξτε τι. Γιατί πάει απευθείας, δηλαδή πήρες 10 ευρώ τόκους, ας πούμε. Ναι, έχουμε περιπτώσεις. Η τόκη είναι και ελάχιστη, δεν είναι όπως παλιά. Περιπτώσεις που πατέρας, γονέας, είχε στο παιδάκι του την κάρτα να πηγαίνει γιατί είναι φοιτητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει το αυτοκινητάκι το παιδάκι και υποβάλλει φορολογική δήλωση. Λοιπόν, πίσω από 10 ευρώ. Λοιπόν, και ενεργοποιούνται τα αντικειμενικά κριτήρια. Λοιπόν, εκεί είναι θέμα πλέον. Είναι θέμα το οποίο ακόμα. Το λύσαμε όμως τώρα με αυτή την τροπολογία. Λύθηκε με την τροπολογία. Ευτυχώς μέσα σε όλα προχθές. Τα υπόλοιπα. Αλλά προσέξτε όμως. Εδώ εμείς κάνουμε θεωρητικά δηλώσεις από τις αρχές Μαΐου. Το σύστημα άνοιξε 15-17 Μαΐου, νομίζω. Δεν μπορεί αυτό να το λύνει τώρα. Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Γιατί που έρχεται. Δεν το άνοιξαν νωρίτερα το σύστημα? Τι πρόβλημα υπήρχε? Δεν έκανα νομίζω σημαντικές αλλαγές. Ήταν για πρώτη φορά εφέτο που εδίναμε εμείς οι ίδιοι λογιστές ή οι οικονομικοί διευθυντές, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των φορέων, που έδιναν τις βεβαιώσεις αποδοχών μόνο ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα χαρτί τώρα και να πει: είναι ηλεκτρονικά. Τη βλέπει μπροστά σου. Τη βλέπει μπροστά. Εκεί λοιπόν δόθησαν αρκετές αναβολές, αναστολές στην καταλυτική ημερομηνία, προκειμένου να εναρμονιστούν και τα επιτελεία δηλαδή των επιχειρήσεων ή ακόμα και εμείς οι διλογιστές, ώστε να μπορούμε να τα στείλουμε. Βασικότερο, νομίζω, βέβαια, εκεί. Βασικότερο ήταν η εφαρμογή ενός νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος, αυτός που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Η πρώτη εφαρμογή του ήταν για τα εισοδήματα του 2014 που δηλώνονται τώρα. Ένα νέο νομοθέτημα, το οποίο για να εφαρμοστεί απαιτούσε και την έκδοση αρκετών εγκυκλίων. Και αυτές για να μπορέσουν να γίνουν, μην ξεχνάμε στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι λίγοι πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομείνει. Και έχουν γνώση ειδική. Και τη γνώση την ειδική, αλλά είναι και λίγοι για να μπορέσουν να τα βγάλουν όλα αυτά τα πράγματα και πολλές φορές υπερβάλλουν εαυτόν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά ήταν τα αρχικά προβλήματα που ξεκίνησε. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα προχωρήσει όπως θα προχωρήσει. Σίγουρα θα δοθεί κάποια παράταση. Δεν υπάρχει η καταληκτική ημερομηνία 36ου. Ήδη έχουν συζητηθεί αυτά και τα παίρνω και εγώ, τα εισπράττω γιατί γινόντας και σε όλη την περιφέρεια και για τα θέματα των σεμιναρίων, τα εισπράττω από τους συναδέλφους. Το θέμα είναι ότι έχουν μεταφερθεί βέβαια αυτά και στην πολιτική ηγεσία, να μπορέσει να δώσει μια παράταση εύλογη, να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να στείλουν χωρίς προβλήματα. Γιατί να σας πω και κάτι. Υπάρχουν και προβλήματα. Πέρσι θρυνήσαμε 4 συναδέλφους πανελλαδικά, 2 μήνες στα γραφεία τους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν κλάδος, αυτή τη στιγμή να χάσουμε κι άλλους. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και ύστερα υπάρχει και σε εκκρεμότητα αυτή η ιστορία του περιουσιολογίου.
Εντάξει, περιμένω, κοιτάξτε το προσωπικό. Η οποία. Άλλη αδυναμία. Αδυναμία, εντάξει, του χτυπηματολογίου. Τώρα, θα δηλώνουμε αν έχουμε, ξέρω κι εγώ, μια τηλεόραση. Θα δηλώνουμε αν έχουμε. Όχι τόσο, δεν θα φτάσει τόσο πολύ. Ναι. Το περιουσιολόγιο θα έχει να κάνει το εξής. Πέραν από την καταγραφή των τραπεζικών, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε... Αυτό υπάρχει, υπάρχει. Καταγραφή και τη βλέπει. Έτσι κι αλλιώς και σε λογαριασμού, σε μετοχέ κλπ. Βεβαίω. Υπάρχει και το εξής. Το περιουσιολόγιο, αν θα γίνει κανονικά, θα καταργήσει τα άδικα, όπως έλεγε προηγουμένως και ο Αλέξανδρος, τεκμήρια διαβίωσης. Είναι άδικο να λέει, επειδή μένεις στα 100 τετραγωνικά στο Περιστέρι, παραδείγματος χάρη στην οδό Γεροστάθη, ότι πρέπει να βγάζεις τόσο εισόδημα για αυτά τα 100 τετραγωνικά στο δεύτερο όροφο του τάδε. Είναι εντελώς άδικο. Για να καταργηθεί αυτό θέλουμε περιουσιολόγιο. Περιουσιολόγιο τι είναι. Ουσιαστικά είναι. Τι περιουσιακά στοιχεία έχεις 1η-1η, τι περιουσιακά στοιχεία έχεις 31-12. Είτε στην ημεταπή είτε στην αλλοδαπή. Ναι, αλλά θα πάνε στο παρελθόν. Ή οποιοδήποτε μεταβολέως, όχι, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά το περιουσιολόγιο, θα δοθεί μία deadline. Το deadline για μένα θα είναι. Σήμερα, ναι. Χάρη, από σήμερα, τι γίνεται. Ναι, από σήμερα. Οποιαδήποτε δεν πάνε 15 χρόνια πίσω. Όχι. Ελπίζουμε όχι. Δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Οποιαδήποτε μεταβολή που δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, ότι αγόρασε ένα κινητό. Δηλαδή εκτός από τα ακίνητα τις καταθέσεις. Στο σπίτι σου επάνω, τι ελέγχου θα σου κάνουν. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει αυτά. Τα έχουν βγάλει, θα έλεγα, μια φαντασία κάποιων ανθρώπων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι χρήμα το οποίο δαπανήθηκε για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου να δικαιολογείται. Μόνο με περιουσιολόγιο γίνεται αυτό. Με ένα πραγματικό ποθένα. Μακάρι αν θα γίνει αυτό, θα δείτε ότι ο άνθρωπος που σήμερα βαρύνεται φορολογικά θα ελαφρυνθεί κατά πολύ, γιατί τους φόρους πραγματικά θα τους πληρώσουν αυτοί που έχουν. Μάλιστα. Τώρα. Αυτό που μας κατηγορούν και κύριε Σταυρούλια και εσείς, για πείτε μου τη γνώμη, ότι εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε, να πιάσουμε τέλος πάντων τους πλουσίους στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούμε να τους πιάσουμε, κατά τη γνώμη σας. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι εννοούμε. Και ποιοι είναι οι πλούσιοι, ακόμη δεν έχουμε. Αυτό ακριβώς. Να δούμε. Δεν έχουμε βρει άκρη, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Κοντεύουμε τώρα να φτάσουμε τα 30.000 εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα, να θεωρηθεί πλούσιος ο άλλος όταν έχει και 2 και 3 παιδιά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες οικογένειες, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί κύκλοι, κάποιοι οι οποίοι μην πιστεύετε κατά ανάγκη ότι παρανομούν. Ήταν το σύστημα έτσι δομημένο και φτιαγμένο που μπορούσε ένας επιχειρηματίας που πάνε καλά οι δουλειές του να επενδύσει, να ξαναεπενδύσει, να φορολογηθεί και μην είμαστε εκ προημίου, λοιπόν, προκατηλημένοι απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρηματία ότι είναι κακός επειδή επέτυχε. Εγώ έχω μια υπάρχει αντίθετη. Υπάρχει μια ιδεοληψία για αυτό. Εγώ είναι αντίθετη η ιδεοληψία μου. Ότι υπάρχουν και πιστεύω ότι όμιλοι επιχειρήσεων. Και ο κύριος Κορομιλάς που συμβουλεύει λοιπόν αυτούς τους ομίλους, ξέρει καλύτερα, δεν κινούνται και έτσι, δηλαδή χήμα, σε νόμους, σε διατάξεις, χτίζουν αυτό που πάει καλά. Αν έχουν πληρώσει αυτά που πρέπει να έχουν πληρώσει, δεν είναι καταδικαστέοι κατά ανάγκη, επειδή επέτυχαν. Εάν δεν έχουν πληρώσει, ναι να πληρώσουν. Ναι, να τιμωρηθούν. Αλλά μην εκ προημίου δημιουργούμε ένα φάντασμα και στο τέλος είναι άνθρακας ο θησαυρός. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ και υπάρχει όμως και ελέγχους. Το μαύρο χρήμα, πώς μπορεί να συλληφθεί. Και το μαύρο χρήμα κάποτε δεν είναι μια νόμιμη διαδικασία. Όχι, έτσι, δεν μιλάμε για το μαύρο χρήμα. Μιλάμε για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ο μεγάλος επιχειρηματίας, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας μπορεί να είναι μεγάλος και επιτυχημένος και να είναι και συνεπέστατος και στις ασφαλιστικές του και στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν είναι κατά ανάγκη. Να πούμε ποιους ψάχνουμε. Ναι. Απλά. Ποιους ψάχνουμε. Ψάχνουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν μαύρο χρήμα, αδήλωτο χρήμα, διάγουν πολυτελέστατο βίο. Και εμφανίζονται ότι κέρδισαν 10.000 ευρώ. Φορολογικά παίνονται. Και όταν τους τριμώξεις, πάνε να ψάξουν να βρουν και να αγοράσουν τίποτα κερδισμένα. Λαχεία. Αυτή είναι η προμήνα με τα λαχεία. Αυτή είναι όλο το πρόβλημα. Το μαύρο χρήμα και το αδήλωτο. Δεν είναι ο σωστός επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται σήμερα να επενδύσει στη χώρα μας, είτε μικρός είτε μεγάλος, θέλει να έχει απέναντί του να είναι καθαρός και να μπορέσει να συνεχίσει. Άρα το πρόβλημά μας ποιο είναι? Το μαύρο χρήμα. Και μαύρο χρήμα κυκλοφορεί στην αγορά. Πάρα πολύ. Πώς μπορεί να συλληφθεί? Πώς μπορεί να συλληφθεί? Με το να δημιουργήσουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Αν δεν φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο η δαπάνη η δικιά μου υποχρεωτικά, η οποία θα μου δίδει κάτι φορολογικά, να μην μπορεί να την αρνηθεί ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου,
που θα γίνει κατευθείαν το έσοδο το δικό του. Αν κάνουμε λοιπόν τα αντικρουόμενα συμφέροντα, μόνο σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση μπορούμε να πετύχουμε και να πιάσουμε και τη φοροδιαφυγή. Γιατί σήμερα, όταν έχει αυτό το φορολογικό, φορολογεί με τον τρόπο αυτόν που έχει μέσα, χωρίς κάποιο κίνητρο. Ότι μαζεύουμε αποδείξεις μόνο ή έχουν μισθού συντάξει μόνο και μόνο για να λένε ότι μαζεύουν αποδείξεις και να μην φάνε πρόστιμο, γιατί γι' αυτό μαζεύονται οι αποδείξεις. Όταν όμως αυτή την απόδειξη θα σου χτίζει πραγματικά το αφορολόγητο, ο άλλος δεν θα ρισκάρει μέσα σε καμία περίπτωση. Να φτιάξει και ένα σωστό, μια σωστή κλίμακα να αφορολογείς με ένα συγκεκριμένο συντελεστή. Άρα μιλάτε για το αμερικάνικο σύστημα. Βεβαίως, γιατί οι αποδείξεις όλες αποτελούν ένα στοιχείο αφορολόγητου ποσού. Ένα στοιχείο. Και στην Αμερική που το έχουν αυτό το σύστημα έχουν φοροδιαφυγή, αλλά δεν έχουν στα δικά μας. Στο δικό μας επίπεδο. Ξέρετε, θέλω να, επειδή κλείνει ο χρόνο μας, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα, γιατί πολλοί συμπολίτες μας, από το φόβο τους, από την αδυναμία τους, το βλέπουμε και κάθε μέρα τώρα τις τελευταίες μέρες, πάρα από ένα δις φεύγουν από τις τράπεζες. Βέβαια, πάνε πολλά στα σεντούκια. Αλλά κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, με βάση τους νόμους και όσα έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων κτλ., στην αμηχανία τους και στην ανασφάλειά τους, έστειλαν, ας πούμε, 50-100 χιλιάδες στο εξωτερικό. Και δεν μιλάμε για αυτούς που είναι μεγάλοι, γιατί αυτοί έχουν τρόπους πολλούς να καλυφθούν τα χρήματά τους, τα οποία είναι φορολογητέα ύλη που έχει καλυφθεί φορολογικά στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί? Να μην φοβούνται τίποτα, και βέβαια δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν το οποιοδήποτε ποσοστό βάλει επάνω. Ναι. Γιατί... Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τους τόκους, τι πρέπει να δηλώσουν? Οι τόκοι των καταθέσεων δηλώνονται, εφόσον είναι αλλοδαπής προελεύσεως. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώνονται στο κράτος που έχει φορολογική κατοικία. Ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος υποχρεώται να υποβάλει δήλωση για το παγκόσμιο εισόδημά του. Είναι πόσο οι τόκοι συγκεκριμένοι θα δηλωθούν εδώ, εφόσον έχει παρακρατηθεί φόρος, αυτός πιστώνεται κανονικά σύμφωνα με τα... Αν έχει παρακρατηθεί στο εξωτερικό, πιστώνεται μέσω... Βέβαια, γιατί και πίστωση φόρου αλλοδαπής προελεύσεως γίνεται κανονικότατα, όπως ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, μέχρι του ποσού όμως του φόρου που αναλογεί και το εισόδημα αυτό. Αν είχε φορολογηθεί στη χώρα μας, για να μην έχουμε διπλή φορολόγηση. Αν δεν έχει φορολογηθεί εκεί, φορολογείται στη χώρα μας. Μάλιστα. Οι έχοντες εξάγει χρήματα νόμιμα δεν έχουν λόγο να φοβούνται για κανένα λόγο. Ξέρετε, υπάρχει μια τρομοκρατία γύρω σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ. Και γι' αυτό το επισημαίνω. Συμφωνώ. Γιατί από ένα σημείο και ύστερα πολλοί άνθρωποι συμπολίτες μου με ρωτάνε τι να κάνω τώρα που έχω βγάλει 50.000 στο εξωτερικό. Να μην φοβάσαι αν είναι νόμιμα. Είναι φορολογητής αυτή η περιουσία. Εάν τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα, έχει δικαίωμα ο καθένας να πάει τα χρήματά του όπου αυτός επιλέγει ότι είναι ασφαλή. Λοιπόν, ο χρόνος μας πέρασε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι η συζήτηση μας ήταν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Και πιστεύω ότι μας έκανε λίγο σοφότερους γύρω από τα οικονομικά, τα προσωπικά μας, αλλά και τα δημόσια οικονομικά. Ευχαριστώ και τον κύριο Κορομιλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ και τον κύριο Σταυρούλια για την παρουσία της εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα και να ευχηθούμε ότι αύριο θα έχουμε μια καλύτερη βραδιά για τον ελληνικό λαό.